Έλληνας είναι η διεκδίκηση της ταχύτητας ολοκλήρωσης υλοποίησης του κάθε του οδικού άξονα Εγνατία, Πτολεμαϊδα, Αμύνδιο, Ξινό Νερό, Φλόρινα, Νίκη, Σύνορα. Είναι ένας σύγχρονος και ασφαλής δρόμος, πάντα βοηθάει στην έξοδο από την απομόνωση. Διευκολύνει τη μετακίνηση αγαθών και εργαζομένων και προσδίδει διαφορετικές προοπτικές ανάπτυξης. Ο δεύτερος άξονας είναι ότι διεκδικούμε τη λήψη μέτρων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα σε όλους τους κλάδους, γεωργικό, κτηνοτροφικό, δασικό. Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής μας. Στηρίζουμε τους αγρότες και κτηνοτρόφους στη δημιουργία νέων συνεργατικών σχημάτων, ώστε να προκύψει αύξηση ανταγωνιστικότητας, υψηλή παραγωγικότητα και με την πρόσθετη βοήθεια του κράτους να αντιμετωπίζεται με επιτυχία ο αθέμητος ανταγωνισμός των παράνομων ελληνοποιήσεων στα προϊόντα μας. Δίνουμε έμφαση στη καλλιέργεια ενεργειακών φυτών για την παραγωγή βιομάζας. Δίνουμε έμφαση στην καλλιέργεια οσπρίων και ειδικότερα φασολιών με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας. Δίνουμε έμφαση στην αμπελοκαλλιέργεια στην περιοχή Αμυνδαίου, η οποία έχει να επιδείξει διεθνή αναγνώριση και βράβευση των υψηλών απαιτήσεων ποιοτικών χαρακτηριστικών του κρασιού. Ενθαρρύνουμε τις εναλλακτικές καλλιέργειες αρωματικών φυτών και βοτάνων με φαρμακευτική δράση. Επιπροτούμε τον εξυγχρονισμό των κτηνοτροφικών μονάδων και διεκδικούμε χαμηλού συντελεστέ φορολογία στα καύσιμα, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστο παραγωγή και διανομή των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Ο τρίτο άξονα έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν από την αποβιομηχάνηση τη περιοχή, κατά κύριο λόγο στο τομέα τη ενέργεια εξαιτία τη απώλεια μονάδων τη ΔΕΗ στην περιοχή. Λήψη μέτρων και ανάληψη δράσεων που θα οδηγήσουν τον νομό Φλόρινας ομαλά στη μεταλλιγνητική εποχή. Σήμερα η περιοχή της Φλόρινας μαστίζεται από την ανεργία και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, η προγραμματισμένη απόσυρση των λιγνομητικών μονάδων θα συρρυκνώσει ακόμα περισσότερο τις σημερινές θέσεις εργασίας. Στο πλαίσιο του πακέτου της καθαρής ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα ανακοίνωσε τη σύσταση πλατφόρμας για τη μετάβαση των ευρωπαϊκών λιγνητικών περιφερειών σε μια βιώσιμη οικονομία χωρίς άνθρακα. Στόχος, η ανάπτυξη πολιτικών και επενδυτικών πρωτοβουλειών, στήριξη των συγκεκριμένων περιφερειών για τη σταδιακή απεξάρτησή τους από το λιγνίτη σε ένα χρονικό ορίζοντα μιας δεκαετίας από το 2021 έως το 2030. Η μετάβαση θα πρέπει να γίνει δίκαια, να είναι περιεκτική, να μην περιθωριοποιεί ομάδες πληθυσμού, να συμπεριλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να αποτελέσει κοινό κτήμα όλων. Μέσω της πλατφόρμας μας δίνεται μοναδική ευκαιρία να προωθήσουμε ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης στην περιφερειακή μας ενότητα, το οποίο επενδύει στις βιώσιμα οικονομικά δραστηριότητες, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και προστατεύει το περιβάλλον. Αντίποδα στην απώλεια κεφαλαίου από την ενεργειακή μείωση, μπορεί να θεωρηθεί η αξιοποίηση των αιωλικών φωτοβολταϊκών πάρκων και των μονάδων βιομάζας, η αξιοποίηση της γεωθερμίας της Φλόρινας για τα κυπευτικά και τα θερμοκήπια, η αξιοποίηση της στέφρας των λιγνητών, και δεν θα μπορούσα να παραλείψω και την αξιοποίηση αποβλήτων και την ανακύκλωση απορριμμάτων. Με την κατάλληλη πολιτική βούληση, η περιφερειακή μας ενότητα, που θυσιάζεται δεκαετίες για να προσφέρει ενέργεια σε όλη τη χώρα, μπορεί από πρωταθλήτρια στην ανεργία να αποτελέσει πιλότο τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη στην εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών και τεχνολογιών. Τέταρτος άξονας, μέτρα και δράσεις για τη στήριξη του εναλλακτικού τουρισμού που έχει ανάγκη ο νομός, μαζί με συνακόλουθες κινήσεις και δράσεις για την ανάδειξη των υδροβιότοπων της περιοχής Αμυνδαίου και Πρεσπόμου. Αγροτουρισμός. Ανάδειξη και πρόσκληση ώστε να γνωρίσουν Έλληνες και ξένοι τα ιδιαίτερα φυσικά τοπία μας, τη Φλωρίδα και τη Πανίδα της δικιάς μας Υπαίθρου και γενικότερα να νιώσουν αυτή την ευχαρίστηση που αντλούμε κι εμείς από το φυσικό μας περιβάλλον. Έχουμε πλούσιο φυσικό τοπίο, 6 λίμνες στο νομό, 4 λίμνες στην περιοχή Αμυνδαίου. Πρέπει να προβούμε στη στήριξη περιβαλλοντικών και φιλοζωικών οργανώσεων, όπως ο Αρκτούρος στον Ιφαίο. Να κατιερώσουμε διαδρομές και μονοπάτια. Μονοπάτι της Ειρήνης, από Βαρικό, Λέκοβο, Νυμφαίο έως Πέτρες.
να ενισχύσουμε τη διεξαγωγή υπαίθριων σπορ, ποδηλασία, ορειβασία, υπασία, λιμνέα σπορ, παρατήρηση πουλιών. Πρέπει όλα αυτά να γίνουν προτεραιότητές μας. Σημαντικές βέβαια είναι και τις σκέψεις στους ιδιαίτερους αρχαιολογικούς χώρους που υπάρχουν διάσπαρτοι σε όλη την περιφερειακή ενότητα. Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στο θρησκευτικό τουρισμό εξαιτίας της ύπαρξης πολλών και σημαντικών εκκλησιών και μοναστηριών που είναι επισκέψιμα και βέβαια δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω τον νήνο τουρισμό, μιας ανερχόμενης τάσης στον χώρο της αγροτικής οικονομίας, ειδικά στην περιοχή Εμιντέου, με τα πολλά επισκέψιμα και σημαντικά ενοπεία. Τελευταίος άξονας είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για να συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα του πνεύματος και των αξιών στην περιοχή μας. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιφερειακής ενότητας πρέπει να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης της περιφέρειάς μας. Να συνδεθεί το πρόγραμμα σπουδών με τις ανάγκες των τοπικών οικονομιών για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και προϊόντα μεγάλης προστιθέμενης αξίας. Ενίσχυση μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων μιας παράπλευρης ανάπτυξης ερευνητικών κέντρων που σχετίζονται με τις κοινωνικές ανάγκες της περιοχής και έρευνα θεματικού πεδίου κάθε επιστημονικού αντικειμένου σε συνεργασία με τα ΙΕΚ και τα κέντρα διαβίου. Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία και διεύρυνση συνεργασίας με τα όμορα κράτη της Δυτικής Βαλκανικής, Σκόπια και Αλβανία, σε θέματα ανάπτυξης, τουρισμού και παιδείας. Για συνοργική συνεργασία στα πλαίσια της αξιοποίησης των λιγνητών, της αέριας ρήπανσης και της διαχείρισης επιφανειακών και υπόγειων νερών και λιμνών. Αμιντεώτες και αμιντεώτησες, συμπατριώτες από όλο τον ομό, σε δύο μέρες έχουμε εκλογές. Μια αναμέτρηση κρίσιμη, με βάρος αυτή τη φορά πολύ μεγαλύτερο από αυτό που συνήθως έχουν οι ευρωεκλογές. Για πρώτη φορά σχεδόν 4 χρόνια, οι πολίτες θα απαντήσουν σε όλα όσα έζησαν. Στα ψέματα, στους φόρους, στο φόβο, στο διχασμό, στην επιζήμια συμφωνία των Πρεσπών. Στις 7 Ιουλίου παίρνουμε θέση και δίνουμε μήνυμα με την ψήφο μας. Ψηφίζουμε αλήθεια, ψηφίζουμε προκοπή, ψηφίζουμε ενότητα, ψηφίζουμε εθνική υπερηφάνεια, ψηφίζουμε αξιοπρέπεια, ψηφίζουμε ελπίδα και πάμε την Ελλάδα μπροστά. Σε αυτές τις εκλογές λοιπόν, το ξέρετε όλες και όλοι, δεν χωρά καμία χαλαρή ψήφος. Ούτε μπορεί να πάει καμία ψήφος χαμένη σε κόμματα που την επόμενη μέρα δεν θα έχουν ρόλο και δεν θα έχουν λόγο. Δεν υπάρχουν περιθώρια για πειράματα. Δεν υπάρχουν περιθώρια για ίσες αποστάσεις. Το δίλημα είναι αμήλικτο και ζητά καθαρά λύση. Ή με τον ΣΥΡΙΖΑ του χτες ή με τη Νέα Δημοκρατία του αύριο. Ή με την αλήθεια ή με το ψέμα. Ή με την ανάπτυξη ή με τη λιτότητα. Ή με τη μεγάλη αλλαγή ή με τα διέξοδα. Αποφασίζουμε με καρδιά και με μυαλό. Και η ώρα η μεγάλη είναι τώρα. Δεν είναι κάποια στιγμή στο μέλλον. Είναι την Κυριακή που μας έρχεται. Τις τελευταίες 17 μέρες γύρισα όλο τον ομό μας, από χωριό σε χωριό. Εισέπραξα πολύ αγάπη και γνώρισα τις αγωνίες και τις ελπίδες των συμπατριωτών μας. Δεν θέλουν άλλο φόβο. Ελπίδα θέλουν. Αλλά την ελπίδα της αλήθειας. Όχι την ψεύτικη ελπίδα των ανέξοδων υποσχέσεων. Θέλουν σχέδιο, θέλουν δουλειά, θέλουν πρόοδο. Θέλουν να πάμε επιτέλους μπροστά. Σας κοιτάω λοιπόν στα μάτια όλους σας. Το ζήτημα, φίλες και φίλοι, δεν είναι μόνο ποιοι θα φύγουν, αλλά και ποιοι θα έρθουν να τους αντικαταστήσουν. Δεν ψηφίζουμε αρνητικά, ψηφίζουμε θετικά. Εμπιστευόμαστε τη Νέα Δημοκρατία και ακόμα και σε αυτούς που αμφιβάλλουν, λέω ότι μπορούμε. Μπορούμε να πάμε μπροστά. Μπορούμε να κάνουμε τη ζωή όλων μας πολύ καλύτερη. Μπορούμε να φτάσουμε εκεί που δεν μπορούμε. Στη διάρκεια αυτών των 17 ημερών, ό,τι σκέφτηκα, σας το είπα. Και σας διαβεβαιώ ότι ό,τι σας είπα, θα παλέψω να το κάνω. Στηρίζουμε Νέα Δημοκρατία, στηρίζουμε Κυριάκο Μητσοτάκη.